Σας καλωσορίζουμε στο νέο μας κανάλι, η Λειψανοθήκη της Ορθοδοξίας. Στο συγκεκριμένο κανάλι μας θα μπορέσετε να μάθετε τα πάντα για όλα τα Ιερά Λείψανα που φυλάσσονται τόσο στη χώρα μας, όσο και σε άλλες Ορθόδοξες χώρες του εξωτερικού. Ένα μοναδικό τρισδιάστατο μοντέλο του Αγίου Όρους. Στις 26 Δεκεμβρίου του 2016 άνοιξε η έκθεση Ευλογία του Αγίου Όρους Άθων. Στους εκθεσιακούς χώρους του Ιερού Ναού Η κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι το καθολικό της Κίεβο Πετσέρκ Λαύρας στο Κίεβο της Ουκρανίας. Η έκθεση διοργανώθηκε με αφορμή τη 1000η επέτειο που σχετίζονται με την παρουσία του αρχαίου ρωσικού μοναχισμού στο Άγιο Όρος. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το μοναδικό τρισδιάστατο ομοίωμα του Αγίου Όρους που παρουσιάστηκε εκεί για πρώτη φορά, το οποίο στη διαμόρφωσή του ταυτίζεται απόλυτα με το έδαφος της Μονής της Παναγίας. Ανάμεσα στα εκθέματα ήταν και ένα τρισδιάστατο μοντέλο μαζί με όλα τα μοναστήρια, μήκους 2,5 μέτρων και πλάτους 1 μέτρου, το οποίο κατασκευάστηκε σε 4 μήνες. Επίσης, για πρώτη φορά επιδεικνύεται τρισδιάστατο ομοίωμα της Μεγάλης Λαύρας του Αγίου Αθανασίου του Άθων, της οποίας η αρχιτεκτονική έγινε η βάση για την αθωνική κατασκευή μοναστηριών και ορισμένων μοναστηριών στο Άγιον Όρος. Και τα δύο κατασκευάστηκαν από ειδικούς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ορθόδοξη Κληρονομιά της Ουκρανίας στο Άγιο Όρος. Χρειάστηκαν 4 μήνες, όπως είπαμε, για να κατασκευαστεί το ομοίωμα του Αγίου Όρους και 3 μήνες για τη Μεγάλη Λαύρα, λέει ο εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος. Το πιο δύσκολο ήταν να δημιουργηθούν οι αρχιτεκτονικές μορφές των μοναστηριών, γιατί το καθένα έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Επί του παρόντος, η Μεγάλη Λαύρα είναι ένα συγκρότημα κτίριων, διατεταγμένα σε τετράπλευρο σχέδιο. Στη μέση υπάρχει μια μεγάλη αυλή, όπου βρίσκονται ο καθεδρικός ναός, τα παρεκκλήσια και η τραπεζαρία. Αν κοιτάξετε προσεκτικά τη διάταξη, αναδημιουργήσαμε ακόμη και τη θρησκευτική πομπή γύρω από το μοναστήρι. Ο επίσκοπος Τζόνα του Μπούκο εξέτασε την έκθεση με μεγάλο ενδιαφέρον και είπε τα παρακάτω. Το άθος είναι πρώτα απ' όλα ζωή. Συχνά οι άνθρωποι που δεν έχουν πάει εκεί αντιλαμβάνονται τον Άθο ως ένα είδος καταφυγίου, όπου υπάρχει αρχαία αρχιτεκτονική, όπου η ομορφιά ανέκυχτη από τον πολιτισμό έχει διατηρηθεί. Αν και πρώτα απ' όλα, ο Άθος είναι η μοναστική ζωή. Αυτό είναι ένα μέρος όπου έχει διατηρηθεί μια ζωντανή παράδοση. Γνωρίζουμε ότι σε οποιονδήποτε τομέα, είτε είναι επιστήμη, είτε είναι τέχνη, είτε όπως στην προκειμένη περίπτωση πνευματική σφαίρα, η παράδοση είναι πολύ σημαντική, ώστε η παράδοση να περνάει από γενιά σε γενιά και από χέρι σε χέρι. Στη χώρα μας, δυστυχώς, μετά από 70 χρόνια σοβιετικής εξουσίας, η μοναστική παράδοση καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Και εδώ, Άθος, είναι η ευκαιρία να αγγίξουμε αυτό το αδιάκοπο νήμα του μοναστηριακού έργου.